Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου και εσείς, κύριε Πρόεδρε, μια γέφυρα με την προηγούμενη ερώτηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είχε συμφωνήσει με το πλαίσιο αλλαγής για τους πυρόπληκτους και δεν συμφωνούν και ήδη οι πυρόπληκτοι. Γι' αυτό και κάνουν πανελλαδική κινητοποίηση στις 6 του Νοέμβρη στην Αθήνα. Πυρόπληκτοι, πλημμυροπαθείς και σεισμόπληκτοι. Γιατί ακριβώς αυτά τα πακέτα είναι πολύ λίγα. Και δεύτερον, όταν το ΚΚΕ λέει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μιλάει για αυτούς που έχουν πάθει ζημιές. Γιατί υπάρχουν μια σειρά εξαιρέσεις που αποκλείουν άνθρωπους οι οποίοι πάθανε καταστροφή από το να αποζημιωθούν. Μην ξανακάνουμε την προηγούμενη ερώτηση. Όχι, το λέω για να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Πρόεδρε, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί ξέρει πολύ καλά ο κύριος Υπουργός, όταν λέμε όρους και προϋποθέσεις, τι εννοούμε. Αλλά τώρα δεν είναι και όχι για τις ψευδείς δηλώσεις. Τώρα πάμε στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Σας μηδενίζω το χρόνο και σας το χαρίζω το ένα λεπτό που φάγατε για την προηγούμενη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, απαντώντας σε προηγούμενη ερώτηση συναδέλφου από το ΣΥΡΙΖΑ για τα ασκήπατα ότι θέλετε την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει στο εργοστάσιο του Αιγαίου, στην Ευώ Αιγαίου, αναδεικνύει άλλο πράγμα. Στις 3 Οκτώβου, και το βάζω με χρονολογική σειρά, αποφασίστηκε η παράταση μια σύμβαση που είχε υπογραφεί από το 2017 με την Όνεξ για ακόμη 4 μήνες, από την 1η-9η έως τις 31-12, για να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έχει αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της ΕΒΟ. Στις 16-9, δηλαδή 1,5 μήνα μετά, έρχεται ο Γενικός Διευθυντής του Αμυντικού Τομέα και ζητάει με έγγραφό του, επειδή δεν προλάβα να παραγγείλουν τις πρώτες ύλες, να διακοπεί η σύμβαση. Στις 23-9, μια εβδομάδα μετά, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΑΣ αποφασίζει και ψηφίζει μια συμφωνία πλαίσιο με την Όνεξ για παροχή εξειδικευμένου προσωπικού, εργολαβία δηλαδή, για να παρέχουν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους στην ΕΑΒ, στην ΕΒΟ, για διάρκεια 2+1 χρόνου, με προαίρες ύψους συνολικά 20.787.000 ευρώ. Και η απόφαση την οποία πήρε η Μεσοβέζικη, για να μην απολυθούν αμέσως, είναι όταν υπογραφεί η σύμβαση να αποχωρήσουν οι συγκεκριμένοι 36 εργαζόμενοι συμβασιούχοι από τη δουλειά τους, στον οποίο η σύμβαση ανανεώνεται από το 2017. Στο εργοστάσιο του Αιγαίου είναι μόνιμοι εργαζόμενοι 91, από τους οποίους τον επόμενο χρόνο θα βγουν στη σύνταξη 25 με 30 άτομα. Και με την απόλυση των 36 συμβασιούχων που ανανεώνει τη σύμβαση από το 7, θα αγαθεί μια τεράστια τεχνογνωσία. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό, κύριε Υπουργέ. Εφόσον θέλει την αποτελεσματική λειτουργία, είναι δυνατόν να διώχνετε κόσμο με μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία? Γιατί δεν προχωράτε η ίδια τα ΕΑΣ και εγώ σε άμεση πρόσληψη προσωπικού και μόνιμου, ή μετατροπή των συμβασιούχων σε μόνιμο προσωπικό, σε μόνιμη σχέση εργασίας, και κάνετε μέσα υπεργολάβου, προσλαμβάνετε νοικιαζόμενους εργαζόμενους? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω λίγο στην αρχή κάποια βασικά χαρακτηριστικά για να αντιληφθούμε της ενέσης ρευστότητας που δίνει η ελληνική πολιτεία για να στηρίξει τα ΕΑΣ. Σημαντικές ενέσεις ρευστότητας μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Θα πω και σε εσάς, γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γεωγραφικό για την εταιρεία αυτή, ειδικά σε εσάς, ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 η εταιρεία έχει ενισχυθεί συνολικά με 150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 100 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπα και στη συνάδελφό σας, είναι κεφαλαιοποίηση χρεών, και 50 είναι αύξηση, είναι άμεση καταβολή μετρητών. Τελευταία κεφαλαιακή ενίσχυση έγινε πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2021, και ήταν 13,4 εκατομμύρια ευρώ. Και επίκειται και άλλη αύξηση μετρητικού κεφαλαίου, 29 εκατομμύρια ευρώ, και για να πληρωθούν τρίτη, εξόφληση τρίτων, 15 εκατομμύρια, και για προμήθεια πρώτων υλών, 10 εκατομμύρια, και κύριε συνάδελφε, και 4 εκατομμύρια για μισοδοσία. Άρα γίνεται αύξηση μετρητικού κεφαλαίου για να πληρωθούν και οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι. Και όπως είπα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει δρομολογήσει
διαδικασίες για την υλοποίηση παραγγελιών από την εταιρεία ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα, το ελληνικό δημόσιο στηρίζει εμπράκτως τη λειτουργία του μοναδικού πυλώνα προμήθειας αμυντικού υλικού της χώρας, παρά τα τεράστια, ουσιαστικά, διαχρονικά προβλήματα της εταιρείας. Αναφορικά τώρα με την φημολογούμενη απόλυση εργαζομένων της ΕΒΟ, σας αναφέρω ότι, και μάλλον θα το επαναλάβω, γιατί έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σχετικά πρόσφατα σε κοινοβουλευτική επιτροπή για αυτό, και νομίζω και στην Ολομέλεια σε σχετική ερώτηση, για τα ειδικά ζητήματα λειτουργίας εταιρείας, αρμόδια είναι η διοίκηση των ΕΑΣ, καθώς αυτή λαμβάνει τις αποφάσεις με κριτήρια οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Να επισημάνω ότι για την εκτέλεση και έγκυρη υλοποίηση συμβάσεων που έχουν ανατεθεί στα ΕΑΣ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, απαιτείται περιοδικώς η ανάθεση και υλοποίηση συγκεκριμένου υποκατασκευαστικού έργου από εργολαβικές εταιρείες με προσωπικό της επιλογής τους. Η σύμβαση μεταξύ των ΕΑΣ και της εργολαβικής εταιρείας στο εργοστασιακό συγκρότημα υγείου αφορά παροχή συγκεκριμένου έργου και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε αυτό δεν έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα ΕΑΣ. Πρόκειται για προσωπικό του εργολάβου, το οποίο συνδέεται με συμβάσεις με την εργολαβική εταιρεία όσο διαρκεί το εργολαβικό έργο. Για το σκοπό αυτό και για το λόγο αυτό, η δυνατότητα ανανέωσης ή μη των συμβάσεων των εργαζομένων, αυτών των εργαζομένων, με τις εργολαβικές εταιρείες, αφορά την μεταξύ του σχέση και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τα ΕΑΣ, όπως άλλωστε έχει κρυφεί από την πάγια νομολογία των ανωτάτων δικαστήριων. Επομένως, με βάση τα παραπάνω, καμία απόλυση εργαζόμενου της εταιρείας ΕΑΣ δεν πρόκειται να υπάρξει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν θα λέμε Γιάννης Γιαννάκης. Είναι απολύσεις. Αν τους απολύει ο εργολάβος, μικρή σημασία έχει. Μιλάμε όμως για απολύσεις. Μία ανανέωση σύμβασης 36 εργαζόμενων. Και εδώ η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση των ΕΑΣ και κατ' επέκταση στο Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που ένας χρηματοδοτεί και άλλος υποπτεύει. Αυτοί διορίσαν τη διοίκηση των ΕΑΣ. Δεν μπορεί να τα κάνει η διοίκηση των ΕΑΣ και να ανοίπτουμε τα χέρια μας ως πόντι πιλάτη. Γιατί αναφερθήκατε και εσείς ένα χορό εκατομμυρίων που το δημόσιο στηρίζει, λέτε όπως λέτε εσείς, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Όμως η κατάσταση με τους εργαζόμενους πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και μόνιμο προσωπικό δεν υπάρχει για να μπορέσει να στηρίξει με την τεχνογνωσία το εργοστάσιο και επί της ουσίας ανατρέπονται εργασιακές σχέσεις με τους εργολαβικούς και νοικιαζόμενους εργαζόμενους. Με τέτοια χαρακτηριστικά θα προχωρήσει το εργοστάσιο μπροστά? Με μια αντεργατική επίθεση? Με φτηνούς εργαζόμενους, με αναλώσιμους εργαζόμενους, με εργαζόμενους ομήρους? Ποιος μπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας σωστά? Και είπατε ότι μέχρι τώρα σύμβαση ήταν για παροχή συγκεκριμένου έργου. Η νέα σύμβαση που ετοιμάζεται να υπογράψει η διοίκηση των ΕΑΣ με την ΩΝΕΞ, με τον υπεργολάβο, είναι μόνο για παροχή εξειδικευμένου προσωπικού. Και όχι για σύμβαση συγκεκριμένου έργου. Όταν επίκειται η νέα παραγγελία για τα 1000 μήνυμοι και για τα 500 τάκ, το οποίο είναι ενός χρονοδιαγράμματος 3 ετών. Και ό,τι στοίχεις για 3 έτη είναι αυτή η σύμβαση για παροχή εργαζόμενων εξειδικευμένων από τον υπεργολάβο. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι χάνεται τεχνογνωσία, ο κόσμος αυτός που δουλεύει από το 2017 έχει αποκτήσει αυτή την τεχνογνωσία, θα μπορούσε να συνεχίσει αν έκανε απευθείας προσλήψεις στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Γιατί βάζετε εντός εισαγωγικών τα βάτζη στη μέση για να προσλάβετε αυτόν τον κόσμο? Αυτή είναι το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και από αυτή την άποψη πρέπει να διασφαλιστεί ο κόσμος αυτός. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να μιλάτε για μερικά εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν, όταν την ίδια στιγμή άμεσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, εκταμιεύεται δισεκατομμύρια ευρώ για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, όταν δίνεται κάθε χρόνο 2 με 2,5% του ΑΕΠ για νατοικές υπεριαλιστικές δαπάνες.
που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η απαξίωση των ΕΑΣ επί της ουσίας που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή της με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ή μέσω συμπράξεων ή μέσω παράδοσης του εργοστασίου σε εργολάβο για να το λειτουργήσει. Γιατί με το ΕΓΕ αυτό πάτε να κάνετε. Με 50 μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Θα το λειτουργήσει λοιπόν ο εργολάβος. Του παραχωρείται λοιπόν ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο για να το λειτουργήσει ο ίδιος. Με άτυπες διαδικασίες. Και αυτό πρέπει να καταγγελθεί, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν διασφαλίζει τους εργαζόμενους πρώτα, κύριε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διασφάλιση των εργαζόμενων. Αντί λοιπόν να προχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση, προχωρήστε άμεσα σε προσλήψη προσωπικού. Μετατρέψτε τις σχέσεις εργασίας αυτού του προσωπικού σε αορίστου χρόνου. Ανεξάρτητα αν ήταν εργολαβικοί εργαζόμενοι.